Τα πρώτα χιόνια στην Αυπακτία έπεσαν από τα μέσα του Νοέμβρη. Ωστόσο, οι χαμηλές θερμοκρασίες και η συνεχιζόμενη χιονόπτωση έχουν μετατρέψει πλέον τα χωριά της περιοχής σε πανέμορφα λευκά τοπία, με τους εκδρομείς να έχουν κυριολεκτικά κατακλείσει τα ξενοδοχεία και ιδιαίτερα στην Ανοχώρα, από που τραβήχτηκαν και οι εικόνες που βλέπετε. Το χιόνι έχει ήδη ξεπεράσει τους 70 πόντους, ενώ το θερμόμετρο καταγράφει θερμοκρασίες έως και μείον 6 βαθμούς Κελσίου, ενώ με την έλευση του καιρικού φαινομένου Σοφία, οι ακόμα πιο χαμηλές θερμοκρασίες αναμένεται να φέρουν και νέες χιονοπτώσεις. Πώς περνάμε εδώ? Έριξε αρκετό χιόνι χθες το βράδυ και συνεχίζει. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Μια χειμωνιάτικη μέρα. Πού βρισκόμαστε εδώ? Όριγκιν, Αυπακτία, βέβαια, στην Ανοχώρα. Τι θερμοκρασία έχουμε τώρα? Έλαντε. Αδιάφορο. Συνηθισμένη, ε? Ναι, βέβαια. Με τι αισθανόμαστε εδώ? Με καλοριφεράκι, με τι? Τζάκια. Και με ξύλα. Πολύ ξύλα. Ξύλο, δόξα σου ο Θεός. Άμα ανοίξει και το πλάνο. Με το πουκαμισάκι σε βλέπω όμως. Με το πουκαμισάκι, όταν έρθουν τα κρύα. Ναι. Να καλυβόμαστε περισσότερο. Πόσο πληθυσμό έχει το χωριό? Ελάχιστο. Αλλά επισκεψιμότητα μεγάλη. Είναι πολύ όμορφα, ε? Βέβαια. Αυτό το δείχνει και το πλάνο. Βρισκόμαστε στην Άνω Χώρα, ναι, στην ορεινή Ναυπακτία, στα Πέτρινα. Ο καιρός είναι φανταστικός, η διαμονή μας στα Πέτρινα φανταστική, ζεστή ατμόσφαιρα, φιλική και οικογενειακό φαγητό. Να μας πει και ο νεαρός Πέτρος πώς περνάει. Παίξατε στο χιόνι, παίξατε. Όλα ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ο χιονοπόλεμος δίνει και παίρνει από το πρωί. Έχουμε παγώσει όλοι. Για πες μου, πώς περνάς εδώ? Μια χαρά, τέλεια. Κάνει κρυό? Όχι πολύ. Σε πόσους βαθμούς είμαστε τώρα, ξέρεις? Μείον 2. Μείον 6 είμαστε. Μείον 6. Ναι, ναι. Σου πάω ψέματα. Ελάτε, παιδιά. Τι? Και οι φίλοι μου εδώ. Πώς τα βλέπετε, παιδιά, εδώ? Χαίρετε, χαίρετε, παιδιά. Όλα καλά? Ναι, ναι. Είναι πρώτη φορά που έρχεστε? Όχι, όχι. Εδώ, χιόνι forever. Θα μείνουμε για πάντα. Θα πάμε δουλειά στις προμήθειες. Τι διαλέγει ο κόσμος να φάει εδώ μες στο κρύο? Ο κόσμος διαλέγει να φάει σούπα, γύρα βραστή. Ωραία. Πίτες χωριάτικες, χορτόπιτα, κολοκυθόπιτα. Κυνήγι, αγριογούρουνο. Και λαχανοτολμάδες που είναι εδώ που έχουμε και λάχανα τη κάμας, που είναι της εποχής. Ο κόσμος έρχεται. Ο κόσμος έρχεται, χιόνια είναι πολλά. Είναι όμορφα, αλλά είναι λίγο δύσκολα. Γιατί δεν ανοίγουν τους δρόμους? Τους ανοίγουν, αλλά ξαναρίγει συνέχεια. Χιόνια και ξανακτείνουν. Ωστόσο, παρόλο το κρύο, όπως όλα δείχνουν, οι εκδρομείς απολαμβάνουν το κατάλευκο τοπίο, καθώς όμως και τη δυνατότητα να νιώσουν για λίγο παιδιά, παίζοντας χιονοπόλεμο και απολαμβάνοντας το χιόνι. Από τη νύχτα της Τετάρτης 2 Ιανουαρίου, η ψυχρή εισβολή Σοφία, που έκανε την επίσκεψή της στον κύριο εκπρόσωπο της ορεινής Ναυπακτίας στην Ανοχώρα, προσέλκυσε ακόμα περισσότερους τουρίστες, με τα εκχιονιστικά να παίρνουν κυριολεκτικά φωτιά, καθαρίζοντας τους κεντρικούς δρόμους, βοηθώντας τόσο την πρόσβαση προς τα χωριά, όσο όμως και την έξοδο από αυτά. Όπως λέει ο πρόεδρος της κοινότητας, Χρήστος Διαμαντόπουλος, τα μηχανήματα του Δήμου Ναυπακτίας δουλεύουν συνεχώς, αλλά χωρίς αλυσίδες δεν επιτρέπεται η κίνηση των οχημάτων, καθώς υπάρχει πάγος, ιδιαίτερα προς τις βραδινές ώρες. Εδώ με το χιόνι έχουμε κανένα πρόβλημα? Όχι, τα μηχανήματα του Δήμου Ναυπακτίας δουλεύουν από το πρωί, οι δρόμοι ανοιχτοί είναι, αλυσίδες βέβαια οπωσδήποτε. Αλυσίδες, χωρίς αλυσίδες δεν πας πουθενά, γιατί έχει πάγο. Εντάξει, αντιμετωπίζει μέχρι αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Όλα καλά, χειμώνας είναι. Οι γιορτές πώς πήγανε? Καλά, είχαμε πάρα πολύ κόσμο, πληρότητα και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Πάρα πολύ καλά. Τα Χριστούγεννα μας έκανε και καιρός καλός, ήρθε πάρα πολλοί κόσμος. Ευχαριστημένοι εδώ και οι ξενοδόχοι και οι επαγγελματίες, πάρα πολύ. Ευχαριστημένοι.